Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες ανάπλασης του εμπορικού κέντρου της Μεσίνης, ένα έργο σημαντικό για τον αστικό ιστό της πόλης και την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας. Εξελίσσεται πολύ καλά η διαδικασία, το ανοιχτό κέντρο εμπορίου. Τώρα βρισκόμαστε στην τέταρτη από τις πέντε παρεμβάσεις που γίνονται. Ένα πολύ σημαντικό έργο είναι η συνένωση των δύο πλατιών εδώ στο κέντρο της πόλης της Μεσίνης, όπου θα συνδεθούν με κυβόλυθους, με μια πλακόστρωση. Οι άλλες παρεμβάσεις έχουν λάβει χώρα, είναι σχεδόν έτοιμες, είναι στον περιβάλλοντα χώρο του Συντριβανιού, στις οδούς Φεσάγα Ραλίδα και οδό Πλάτωνος. Και απομένει και ξεκινάει τις επόμενες ημέρες η παρέμβαση με την διαπλάτηση των πεζοδρομίων στην οδό Δημητρίου Κούτσικα. Θέλω να πω ότι το έργο γίνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, όχι βιαστικούς όμως, πάντα σε συνεννόηση με τους επαγγελματίες, γιατί πραγματικά ο σκοπός αυτού του έργου είναι να βελτιώσει το περιβάλλον, το αστικό περιβάλλον της πόλης Μεσίνης και να δώσει μια ανάσα στους επαγγελματίες και στην επιχειρηματικότητα της πόλης μας. Είναι 1.200.000 ευρώ, είναι οι αναπλάσεις που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή. Βέβαια το έργο ήταν 1.800.000, αλλά είχε και τις προεργασίες που έπρεπε να γίνουν, αλλά και συνδυασμό ένα κομμάτι αφορά το επιμελητήριο με τις προσώπεις των καταστημάτων και κάποιες άλλες παρεμβάσεις που έχουν αποφασίσει οι επαγγελματίες. Το έργο έχει χρόνο υλοποίησης 9 μήνες και με την ολοκλήρωσή του θα προσδώσει στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης μια ιδιαίτερη ενιαία αρχιτεκτονική ταυτότητα. Η πόλη μας αποκτά μια άλλη ματιά πλέον με τις εργασίες που συνεχίζονται εδώ για το Open Mall, για την ολοκλήρωση του Open Mall. Υπάρχει μια μικρή όχληση εδώ στις επαγγελματίες, αλλά έχουμε την συγκατάθεσή τους και την επικοιά τους για αυτές όλες τις λίγο δυσκολίες που έχουν. Είμαστε αισιόδοξοι ότι πλέον και είναι φανερό ότι η Μεσίνη μπαίνει σε ένα άλλο πλάνο πλέον αισθητικής και αυτό είναι για μας πολύ μια μεγάλη χαρά.